Ο πατέρας μου έκανε λάδι, όλα κάνανε λάδι και εγώ τώρα έφερα το λάδι στη Γερμανία. Εγώ έχω μια εταιρεία και ασχολάω με όλα τα στρατιωτικά πράγματα. Τζιπάκια, γεννήτριες, φωτοτές, φωτιγά, ό,τι θέλετε. Και εμείς στο σπίτι είχαμε το κριτικό λάδι και όλοι μας ρωτήσανε πού να παίρνεις αυτό το λάδι και μετά πρέπει να μου φέρεις λίγο λάδι και μετά είχαμε τη διαδέα να το φέρουμε όλο. Γεννήθηκα στη Γερμανία. Στο σπίτι μας είχαμε πάντα το λάδι της Κρήτης και κανένας είχε τόσο λάδι. Εκεί που πας, το λάδι που πουλάνε είναι όλα χάλια. Τώρα οι φίλοι μου ρωτήσανε να φέρω λάδι, έχω φέρει 1 λίτρο, 5 λίτρα, 5 φορές 5 λίτρα, 10 φορές 5 λίτρα και μετά λέω το καλύτερο που μπορώ να κάνω, θα φέρω το λάδι από την Κρήτη για τη Γερμανία να το πουλάω. Είχαμε το Στερέστημνο, τώρα κάνουμε ένα γύρο, στη Αγία Ρωμέλη έχω φίλος, Σφακιά έχω φίλος. Κοίταξε, από εδώ βάλουμε το λάδι μέσα και μετά πάμε Αθήνα, κάνουμε ένα γύρο της Ακρόπολης και μετά περπατάμε για Γερμανία. Εγώ ήρθα να γνωρίσω ένα καινούριο φίλο, έναν φαν της αεροπορίας, είναι ο Μιχάλης ο Μανουσάκης, διατηρεί κάποια παλιά αεροπλάνα, ένα από αυτά είναι αυτή η Ντακότα, αξιέπαινη προσπάθεια. Με τον τρόπο που το κάνει, διαφημίζει και τη χώρα, διαφημίζει και το τοπικό προϊόν. Πετάξαμε με την Ντακότα νότια της Κρήτης, κάναμε σχεδόν όλη την Κρήτη γύρω-γύρω και επισκεφθήκαμε εναερίως πάντα και το σημείο που ξεκίνησε μυθολογικά ο Δέδαλος και ο Ίκαρος στην πρώτη πτήση. Ελπίζω να συνεχιστεί η εμπορική δραστηριότητα αυτή που θα αποφέρει πολλά κέρδη αλλά και διαφήμιση στο νησί μας. Και γίνεται και μάλιστα και ένα ντοκιμαντέρ, έτσι, από το Discovery. Ναι, ο Μιχάλης παίρνει μέρος σε ένα ντοκιμαντέρ τα τελευταία 8 χρόνια. Γυρίζει σε διάφορες χώρες, κάθε φορά έχει ένα άλλο θέμα. Το ντοκιμαντέρ αυτή τη φορά θα έχει θέμα Ελλάδα, Κρήτη, Αγνό Παρθένο, Ελαιόλαδο. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό με τον τρόπο που το προωθεί, γιατί πραγματικά απευθύνεται σε 46 χώρες και σε πολλά εκατομμύρια κόσμο. Την έχει διατηρήσει σε πτήσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εγώ είχα τη χαρά και την ευτυχία, γιατί δεν μπορείς να βρεις εύκολα τέτοιο αεροπλάνο παλιό σε πτήσιμη κατάσταση. Πετάξαμε περίπου 2 ώρες. Πολύ καλά είναι όλα και τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους για την ηλικία του, γιατί μην ξεχνάμε είναι 80 ετών. Και με αυτό το αεροπλάνο ήρθε από τη Γερμανία. Τώρα θα πετάξει σήμερα, θα πάει μέχρι την Αθήνα να κάνει φιλμ γύρω από την Ακρόπολη και συνεχεία θα κάνει μια στάση του Ντουμπρόβνικ και μετά μια Γερμανία. Δηλαδή, πραγματικά πήγαμε πίσω 80 χρόνια σε μια εποχή που δεν είχαμε ζήσει. Γι' αυτό μας κάνει όσους ήμασταν μέσα, όλη την παρέα, ιδιαίτερα χαρούμενος. Είχαμε αυτό το πλάνο στην εδώ και πολλά χρόνια ο Μιχάλης, είχε βρει και αυτό την Ντακότα. Εκεί στο πρόγραμμα στην αρχή ήταν ότι η επισκευή θα διαρκέσει ένα μήνα περίπου, μια-δύο εβδομάδες με ένα μήνα, και τελικά διάρκεισε 2 χρόνια. Με αποτέλεσμα τα παιδιά που βοηθήσανε, λέει: παιδιά, θα σας κάνω σαν δώρο αυτό. Ταυτόχρονα είχε μπει και στην φόρμουλα μαζί που το συζητάγαμε την ιδέα να πουλήσουμε κάποιο λάδι στη Γερμανία, γιατί όλοι το συζητάγανε. Και λέω: Μιχάλης, αυτό που θέλω να κάνω είναι το λάδι να είναι από την Κρήτη, από την περιοχή μου και αν γίνεται και από συγγενείς μου. Έτσι το ξεκίνησε. Και τώρα σιγά σιγά βάζουμε σε φόρμουλα αυτό. Και με αυτόν τον σκοπό και αυτόν τον λόγο και για την αγάπη που τρέφει για την Ελλάδα και την Κρήτη ειδικότερα, προσπαθεί να βοηθήσει με ποιον τρόπο μπορεί. Το βλέπετε και μόνοι με τι κάνει. Για να διαφημίσει, δεν γράφει πουθενά εκεί λάδι, το δικό του λάδι ή κάτι. Διαφημίζει την περιοχή, διαφημίζει την Ελλάδα. Αλλά ότι ονομάστηκε Oliver και ότι βάφτηκε στο πράσινο χρώμα που βράστηκε, έγινε ειδικά για το λάδι και για να προμοταριστεί η περιοχή και το λάδι. Είναι ένα σκάφο, ένα τσινούμφι του 1944. Αυτό αγοράστηκε από κάποιον πάλι επιχειρηματία που ήταν στην Αφρική. Πριν από αυτό την ιστορία δεν τη θυμάμαι. Και μετά βρέθηκε στη Γερμανία. Ο επιχειρηματίας που το αγόρασε στη Γερμανία όμως φοβήθηκε, γιατί όταν είδε την ταλαιπωρία που έχει και την όλη ιστορία που χρειάζεται για να επισκευαστεί, λέει: ο κύριος Μιχάλης όμως, όπως πάντα, ψάχνει. Άμα βρει κάτι τέτοιο, ο Μιχάλης είναι το ψωμοτήριο του που λέμε στην Ελλάδα. Ο στόχος είναι να προωθήσει πόσες ποσότητες να πάρει από εδώ, από την Κρήτη, να τις προωθήσει στη Γερμανία. Μέχρι το σημείο που θα έχουν όλοι οι Γερμανοί την επιδερμίδα των Ελλήνων.